Με αισιοδοξία ξεκινά η φετινή τουριστική σεζόν για το νησί μας, με Γερμανούς, Άγγλους και Γάλλους να κάνουν ποδαρικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να αφιχθούν 16.000 τουρίστες. Καλημέρα. I feel good. Νιώθω πάρα πολύ καλά που βρίσκομαι στην Κρήτη. Με την οικογένειά μου έρχομαι 5 φορές το χρόνο γιατί έχουμε σπίτι στο χωριό Κρούστας. Μου αρέσουν τα πάντα, οι άνθρωποι και το φαγητό. Καλησπέρα! Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Κρήτη με τα παιδιά αυτή τη φορά για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη φύση. Αγαπώ την φύση, είναι τέλεια! Hi. Εύχομαι να έχουμε καλή σεζόν, με υγεία, προσεκτικά στους δρόμους και να κυλήσουν όλα ομαλά. Περιοχή της Χερσονήσου, Ανισαράς, όσα είναι ανοιχτά τώρα και Γεωργιούπολη μερικά. Υπομονή. Υπομονή και ο Θεός βοηθός. Υπάρχουν οδηγίες για τα τουριστικά λεωφορεία ή υπάρχει έλλειψη? Κοίταξε, υπάρχει έλλειψη από ό,τι ακούγεται. Η φετινή τουριστική σεζόν προδιαγράφεται χρυσή, καθώς όπως εκτιμάται, περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια τουρίστες θα έρθουν για διακοπές στο νησί μας, με την αύξηση σε σχέση με πέρυσι να αγγίζει το 5%. Φαίνεται για το καλοκαίρι του 2024 να έχουμε μια αύξηση, μικρή αύξηση, σαν αυξήσεις στις πτήσεις περίπου στο 6% και σαν αριθμό ατόμων περίπου ένα 4-5% σε σχέση πάντα με το 2023. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νέο αριθμό ρεκόρ για τον τουρισμό της Κρήτης. Όλα τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους τουρίστες. Φυσικά με το μεγάλο πρόβλημα της εξαύξησης του προσωπικού. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κενό περίπου στις 5 με 5.500 άτομα, τα οποία λείπουν από το χώρο του ξενοδοχείου. Χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αφήχθησαν 16 πτήσεις εξωτερικού με 2.720 επιβάτες, ενώ μέχρι το απόγευμα της Κυριακής αφήχθησαν 5 πτήσεις εξωτερικού με εκατοντάδες τουρίστες. Έρχομαι πρώτη φορά στην Κρήτη για διακοπές 12 ημερών. Θα επισκεφθώ το Ηράκλειο και τα Χανιά. Μελετώ την ελληνική γλώσσα και με έναν συμμαθητή μου θα επισκεφτούμε τα Χανιά. Θα μείνουμε για 7 ημέρες στη Χερσόνησο. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί σας, όπου θα περάσουμε όμορφες στιγμές και θα απολαύσουμε τον ήλιο. Εν όψη του Πάσχα των Καθολικών που γιορτάζεται στις 31 Μαρτίου, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του νομού θα αγγίξουν το 15%, ενώ μαζική άφιξη επισκεπτών αναμένεται από τις 20 Απριλίου και μετά, οπότε θα ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Ξεκινάμε επίσημα, ας το πούμε, έχει κάποιο κόσμο, έχει κάποια αεροπλάνα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Περιμένουμε μια καλή χρονιά. Νιώθω πολύ ωραία. Είμαι ενθουσιασμένη. Αισιοδοξία επικρατεί και στα μικρά ξενοδοχεία με φόντο τις προκρατήσεις, με τα περισσότερα να ανοίγουν στις αρχές Μαΐου. Ωστόσο, οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν και φέτος στο μεγάλο αγκάθι. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ενδιαφέρον και θέλω να πιστεύω ότι θα αυξάνονται συνεχώς οι κρατήσεις. Είναι στα ίδια επίπεδα και λίγο καλύτερα από πέρυσι στα περισσότερα μέλη μας. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, να μην έχουμε κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα στην έναρξη σεζόν. Υπάρχει έλλειψη τεράστια σε όλες τις ειδικότητες που εργάζονται στον τουρισμό. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αναμένεται μια σεζόν για τους εργαζόμενους πάρα πολύ απαιτητική και πάρα πολύ δύσκολη. Θα έχουμε πολλά προβλήματα. Θα έχουμε μεγάλη υπερεργασία, θα έχουμε ατυχήματα που έχουμε κάθε χρόνο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι φέτος θα είναι περισσότερα.